Επιτυχώς κατάφεραν να απομονώσουν τον νέο κοροναϊό των 2019 NCOV οι αρχές της Κίνας σε δείγματα που έλαβαν από την ψαραγορά της επαρχίας Γουχάν. Το γεγονός υποδεικνύει ότι ο ιός προήλθε από τα άγρια ζώα που πολλούνται εκεί. Το Υπουργείο Υγείας της Κίνας ανέφερε ότι η χώρα μπαίνει σε μια επικίνδυνη και περίπλοκη φάση, καθώς ο νέος τύπος ιού που εξαπλώνεται ραγδαία είναι ακόμα πιο ισχυρός. Η ικανότητα του ιού να εξαπλώνεται φαίνεται να δυναμώνει. Χρειαζόμαστε περισσότερα κλινικά στοιχεία για να αναλύσουμε την τοξικότητά του και τη λιμοχώνο ικανότητά του. Η ταχύτητα της εξάπλωσης της επιδημίας έχει δημιουργήσει επιπλέον προκλήσεις και πίεση στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου. Οι ειδικοί έχουν αξιολογήσει ότι η επιδημία μπήκε σε σοβαρό και περίπλοκο στάδιο. Ο συγκεκριμένος ιός είναι μολυσματικός κατά την περίοδο της απόασής του, δηλαδή πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα. Έχει προσβάλει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 56. Πολλές κινέζικες πόλεις έχουν αναγκαστεί να επιβάλλουν αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τη Γουχάν αυτή τη στιγμή, γιατί όλη μας η ζωή είναι εδώ. Οι μόνες επιλογές που έχουμε δεν μας ενδιαφέρουν. Αν πρέπει να αλλάξουμε πόλη και να πούμε σε καραντίνα για 14 μέρες, σε ένα ξενοδοχείο, σε απομόνωση δεν έχει νόημα. Μόλις βρούμε την ευκαιρία, αν τη βρούμε, θα ήθελα να φύγω από τη Γουχάν και από την Κίνα. Την ίδια ώρα στο Χονγκ Κονγκ, διαδηλώτες πέταξαν βομβές Μολότοφ σε κτίριο που προορίζεται να μετατραπεί σε ζώνη καραντίνας. Το Χονγκ Κονγκ είναι αντιμέτωπο με έναν κοροναϊό παρόμοιο με αυτόν που προκαλεί το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας.